Εγκόντρο. Γερά στο παιχνίδι της Ανόδου ξαναμπήκε ο Φωστήρας, επικρατώντας με το 2-1 επί της Παναχαϊκής στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου. Στο 15ο λεπτό, ο Άγγελος Ζουμπουλάκης από τα δεξιά θα βγάλει κάθε παλιά προς τον Ζαχαρόπουλο, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί το λάθος του τερματοφύλακα και της άμυνας της Παναχαϊκής και θα κάνει το 1-0 μέσα σε πανηγυρισμούς. Στο 22ο λεπτό, η Παναχαϊκή θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει με το πλασέ αυτού του Μπούρμα έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Όμως εκεί ο Δημόπουλος πάνω στη γραμμή θα απομακρύνει την μπάλα σωτήρια σε κόρνερ. Στο 40ο λεπτό ο Νταμιάνο έπειτα από την ενέργεια του Ζαχαρόπουλου θα βρεθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σούτ, όμως εκεί η μπάλα θα περάσει σε κόρνερ από την επέμβαση του Δρακόπουλου. Στην εκτέλεση του κόρνερ από τον Νταμιάνο θα προήλθει και το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων. Ο Δημόπουλος με κεφαλιά θα προωθήσει την μπάλα. Με δεύτερο χρόνο ο Σκαρμούτσος θα κάνει το γυριστό και θα κάνει το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς με το όμορφο αυτό τέρμα από τον έμπειρο επιθετικό. Στο 59 ο Λίτσος θα κάνει την κεφαλιά, ο Βενιαμίν θα διώξει σε κόρνερ κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Στο 75 ο Ζαχαρόπουλος θα έχει την ευκαιρία να κλειδώσει το μάτσο, όμως ο Δρακόπουλος απομακρύνει την μπάλα στο δυνατό σου του επιθετικού του Φωστήρα. Και στο 88 ο Κώστας Παπουτζής θα προσπαθήσει να βγάλει τη σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει στον Νταμιάνο και θα καταλήξει στα δίχτυα του Βενιαμίν για να γίνει το 2-1. Στο 92 ο Ζαχαρόπουλος θα βρεθεί μπροστά από τον Δρακόπουλο σε αυτή τη φάση από την πάσα του Στάικου, όμως εκεί ο τερματοφύλακας της Παναχαϊκής σε δεύτερο χρόνο θα μπλοκάρει την μπάλα ενώ στις καθυστερήσεις και στο 93ο λεπτό το σούτ από τον Καμπαγκέρο θα περάσει σε κόρνερ από την επέμβαση του Βενιαμίν που κράτησε έτσι το 2-1 για την εστία του. Και οι δύο ομάδες τα δώσαν όλα μέχρι το τέλος. Και μια φορά αυτοί οι αγώνες κρίνονται από λεπτομέρειες και εμείς δυστυχώς κάνουμε το λάθος για το πρώτο γκολ και πάντοτε όταν δέχεσαι το πρώτο γκολ προπαντός εκτός έδρας το κάνεις τον αγώνα δύσκολο. Αλλά σε δεύτερο ημίχρονο πίεσαμε λιγάκι, κάνουμε κάτι ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούσαμε να βάλουμε το δεύτερο γκολ. Θεωρώ ότι ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι για μας. Προετοιμαστήκαμε, οι παίχτες μου ήταν αποφασισμένοι και πλέον από σήμερα μπορώ να πω και πιστεύω ότι ο Φωστήρας πατάει καλά. Κάθε άλλο αποτέλεσμα για μας θα ήταν έγκλημα. Δεν τέλειωσε τίποτα σήμερα. Απλά δείξαμε σε όλη την κατηγορία ότι ο Φωστήρας μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να μας πάρουν στα σοβαρά περισσότερο.